Καλή σας μέρα κυρίε και κύριοι. Είναι 3η 11 Φεβρουαρίου. Είναι η πρωινή επισκόπηση το ενημερωτικό σας ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και μαζί με την Ειρήνη Ανδρουλάκη θα σας ενημερώσουμε για όλα τα δρόμενα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για όλες τις συζητήσεις που γίνονται και για όλους τους νόμους που ψηφίζονται και αφορούν στη ζωή μας. Καλημέρα. Καλημέρα Ρίνη. Καλημέρα. Ανέβηκαν χθε οι τόνοι. Και από ό,τι φαίνεται, είναι μια θερμή εβδομάδα, γιατί για την Παρασκευή έχουμε. Επειδή ήταν για την αστυνομική βία η συζήτηση, <laughs> <laughs> ανέβηκαν και ειδικά. για τα εργασιακά, την Παρασκευή, πάλι εκεί θα ανέβουν οι τόνοι. Εκεί είναι σε επίπεδο αρχηγών. Αρχή. Ναι, Είναι και το... η μέρα των ερωτευμένων. Πάμε να δούμε του τίτλου. Ναι, μπορεί να υπάρχει αγάπη. Ναι, α δούμε του τίτλου. Σε πεδίο αντιπαράθεση για την πολιτική του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη αλλά και για τι νέε αστυνομικέ ταυτότητε, μετατράπηκε η αίθουσα τη Ολομέλεια κατά συζήτηση σχετική απέναντι στου βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Επέμεινε η πρώην εισαγγελέα κυρία Γεωργία Τσατάνη στην κατάθεσή τη στην προκαταρκτική επιτροπή στι καταγγελίε για πιέσει που δέχτηκε από τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Θα τα δούμε τα θέματα αυτά αναλυτικά. Να πάμε τώρα στην ατζέντα τη ημέρα να δούμε τι είναι αυτά που θα συζητήσει σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε στι 12. Η νομοθετική εργασία είναι η μόνη συζήτηση και ψήφιση επί τη αρχή των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, κύρωση τη σύμβαση τη Μίνα Μάτα για τον Ιδράργυρο. Αυτά είναι στην Ολομέλεια. Στι επιτροπέ στι 11 η ώρα θα συνεδριάσει η Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία τη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητα, Νεολαία και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσια διάταξη. ενημέρωσε των Διοικητή του Οργανισμού Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού, Σπύρο Πρωτοψάλτη, για τη δράση του Οργανισμού σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Στι 12 η ώρα, η Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσια διάταξη, επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγεία. Είναι κυρώσει συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Υγεία και του Κοινοφελού Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον δομέα τη υγεία. Και στι 3 θα συνεδριάσει η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς διενέργεια προ διενέργεια προκατρακτική εξέταση σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη, κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του με θέμα συζήτηση επί θεμάτων. Να πάμε τώρα στην ένταση. Στην ένταση στην αντιπαράθεση. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώ ένταση, φραστική ε, αντιπαράθεση, ναι σύνηθε να ανεβαίνουν και λίγο οι τόνοι και τα ανάβουν και τα αίματα στη Βουλή. Ναι, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια τη επερώτηση που συζητήθηκε 68 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ε, και απάντησε ο κ. Χρυσοχοίδη σχετικά με τα περιστατικά αστυνομική βία. Αλλά και για τι ταυτότητε είχαν. ναι, έτσι, είχαν είχαν κάποιος, είχαν μια αντιπαράθεση. Ο κύριος Χρυσοχοήθης, ε, να δούμε το ρεπορτάζ του Κρήτονα Βασιλικόπουλου. Η κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει το αίσθημα ασφαλεία των πολιτών, υποστήριξε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοήδη, απαντώντα στην έντονη κριτική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν λόγο για κυβερνητική ενθάρρυνση σε φαινόμενα αστυνομική βία. 2.700 περισσότεροι αστυνομικοί και ειδικοί φρουροί είναι στου δρόμου σήμερα. Περισσότεροι 250 αστυνομικοί περιπολούν καθημερινά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και κυρίως πρέπει να σας πω για την Αττική και την Αθήνα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα κάτω από την Πατησίων στις λαϊκές γειτονιές που είχαν χρόνια να δουν οι άνθρωποι αστυνομικού. και πηγαίνω εγώ προσωπικά πολλές φορές και άνθρωποι απλοί άνθρωποι απλοί, εκεί λαϊκοί φτωχοί άνθρωποι μου λένε επιτέλους επιτέλους βλέπουμε κράτος η δουλειά τη αστυνομία δεν είναι να ξυλοκοπεί φοιτητέ και φοιτήτρε που διεκδικούν το άνοιγμα τη σχολή του. Η δουλειά τη αστυνομία δεν είναι να λειτουργεί ω συμπληρωματικό μηχανισμό ακροδεξιών στοιχείων. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη για τι εικόνε που είδαμε πολύ πρόσφατα όλοι μα από του τηλεοπτικού μα δέκτε. Βάζουμε λοιπόν την αστυνομία σε μία ρητορική μετόπων ξαφνικά. Μέτωπο με τα πανεπιστήμια υπέκρυπτε βέβαια την εξίσωση των πανεπιστημιακών πτυχίων με τα κολέγια. Θα μπορούσε να υπάρξει αντίδραση στο πανεπιστήμιο. Αν υπάρξει αντίδραση, είναι άντρο ανομία. Δεν υπήρξαν πράξει αστυνομική βία. Αυτή η φωτογραφία εδώ με τον Ινδαρέδαρμένο μέσα στο σπίτι του, σα κάνει κύριε Χρυσοκοϊδή να νιώσετε επιτέλου την ανάγκη, εν ονόματι τη ιστορία και τη διαδρομή σα, να ζητήσετε σε αυτόν τον άνθρωπο συγγνώμη. Έχετε μπερδέψει πραγματικά και συνεχίζουμε να σα το τονίζουμε αυτό την αστυνομοκρατία και το χτίσιμο του νέου αστυνομικού κράτους με την αστυνόμευση. Κατασκευάστηκαν δύο γεγονότα, τρεις φωτογραφίες, πέντε συνθήματα για αστυνομική βία. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε για fake news, αλλά έχουμε να κάνουμε Περάσαμε στο στάδιο των fake stories. Ε, λοιπόν, δεν παραβιάστηκε το άσυλο τη κατοικία. Πώ θα το κάνουμε, Τρει εισαγγελίε ήταν παρόντε εκεί. Έγινε μεγάλη ανακοίνωση και εισαγγελία. Συνεπώ, γιατί παραβιάστηκε το άσυλο και γιατί πρέπει παρακαλώ, να. Πρέπει παρακαλώ, παρακαλώ, δεν σα διέκοψε. Σα παρακαλώ. Το λόγο έλαβαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι τη Ελλάσωνο αντιπολίτευση με εχμές τόσο προ τη σημερινή όσο και προ την προηγούμενη κυβέρνηση. Στερεότυπα που φαίνεται αυτή τη στιγμή να επηρεάζουν του αστυνομικού που να σταματάνε κάθε λίγο και λιγάκι στο δρόμο. Νέους, οι οποίοι φέρουν μια αμφίεση, η οποία στερεοτυπικά μπορεί να παραπέμπει σε δυναμικά κινήματα και όμως τελικά να μην αποκαλύπτεται τίποτα, αυτά θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Η ένταση της καταστολής είναι απλά και μόνο προϊόν της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης η οποία ανάλογα με τη χρονική συγκυρία και την πολιτική συγκυρία, προτάσει πότε το καρότο της ενσωμάτωσης και πότε το μαστίγιο της καταστολής. Αστυνομική βία ευτυχώς στην πατρίδα μας δεν υπάρχει. Άλλο αστυνομική αυθαιρεσία που πράγματι κύριε Υπουργέ, σε περιπτώσεις πάρα πολύ λίγες. Και όσο και αν η κυβέρνηση προφασίζεται πως όλη αυτή η αδικαιολόγητη αστυνομοκρατία και τυφλή βία σκοπό έχει να αποκαταστήσει το νόμο και την τάξη, Όλοι μα καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα αποσκοπεί στο να δυσχεράνει ή και να ματαιώσει του λαϊκού αγώνε. Ένταση τέλο προκλήθηκε και με αφορμή τι καταγγελίε για το νέο διαγωνισμό για τι ταυτότητε. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη να κάνει λόγο για ανάλογε καταγγελίε που αφορούσαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα τρει καταγγελίε έγγραφε για τον προηγούμενο διαγωνισμό. Δεν είπα σε κανέναν τώρα πρώτη φορά το λέω. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Με ανέφερα ούτε σε μέλο τη κυβέρνηση. Πουθενά. Ξέρετε γιατί. Γιατί ξέρω τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Και δεν διανοήθηκα ότι η κυρία Γεροβασίλη, η προκάτοχό μου, ενδεχομένω να είχε σχέση με όλα αυτά. Αυτό ο διαγωνισμό λοιπόν πληρούσε όλα τα κριτήρια τα οποία έμπαιναν και από τι ευρωπαϊκέ οδηγίε, αλλά και από τι υποχρεώσει τη διεθνή τη χώρα μα και προ το Διεθνή Οργανισμό των Αεροδρομίων. Κύριε Υπουργέ, δείτε σα παρακαλώ μόνο σα το διαγωνισμό. Διότι κάποιοι σα πληροφορούν ελλειπώ. Ή λάθο ή η σπουδή την πρώτη μέρα να σταματήσει αυτό ο διαγωνισμό, ο οποίο αποδεδειγμένα δεν είχε πρόβλημα, έβαλε ε, 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 διάφορε υποψίε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να, καλυσα... να καλωσορίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παπαλίου. Καλώ ήρθατε. Καλή σας μέρα. Και σε εσά και στου τηλεθεατέ σα. Να είστε καλά. Και να ξεκινήσουμε. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε που ήρθατε και να ξεκινήσουμε από το βίντεο που παρακολουθήσαμε. Χθε ο κ. Χρυσοκοίδη κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για μεροληπτική ευαισθησία. Και ανέφερε μάλιστα ότι ε, υπάρχουν τα fake stories, ότι ήταν πολύ λίγα τα περιστατικά αστυνομική βία και μάλιστα αυτά ελέγχονται, ενώ είχαμε 30 τραυματισμού αστυνομικών. Κοιτάξτε, η, η, πολιτική της κυβέρνησης συνοψίζεται σε μία έκφραση, σε μία φράση, νόμος και τάξη. Τελικά, το νόμος και τάξη έχει μετατραπεί ή μάλλον στο μυαλό τους ήταν, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, βία και αυθαιρεσία από πλευράς των σωμάτων ασφαλείας. Αυτό δεν γίνεται διότι θέλουν να εξασφαλίσουν την προστασία των πολιτών. Γίνεται διότι επιδιώκουν να μην υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις από πλευράς κοινωνικών ομάδων οι οποίες πλήττονται από τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Ήταν μέτρα τα οποία έγιναν ούτω ώστε οι πολίτες μέσα σε ένα κλίμα φόβου να μην μπορούν να αντιδράσουν. Τα περί fake news αποδεικνύονται από πλευράς, έτσι όπως το εμφάνισε ο κύριος ε, Χρυσοχοίδης, είναι fake news αυτά τα οποία συνέβησαν ε, και διαιρωτώ με αυτά τα φαινόμενα βίας από πλευράς αστυνομίας είναι fake news, παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι υπάρχουν, είπε βέβαια ότι διερευνώνται. Mm -hmm. Αυτό θα το δούμε, γιατί πολλές φορές η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών οδηγεί στο κουκούλωμα. Αυτό είναι το, το πρώτο που θα ήθελα <coughs> να επισημάνω. Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι κάτι που αφορά μόνο συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αφορά όλη τη χώρα. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή η οποία είναι ήσυχη, να το πούμε έτσι, παρά αυτά το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών που πολλές φορές είναι, δημιουργείται, προκαλείται και από το γενικότερο κλίμα που δημιουργείται από πλευρά κράτου και από πλευρά μέσων μαζική ενημέρωση. δεν θα έλεγα ότι είναι σταθεροποιημένο ή δεν θα έλεγα ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Είναι μια περιοχή απομονωμένη, ο νομός Αρκαδίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι και στην περιοχή αυτή το αίσθημα ασφαλείας δεν έχει σε καμία περίπτωση βελτιωθεί από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι που αφορά το σύνολο των πολιτών, όλο τον πληθυσμό και όχι μόνον συγκεκριμένες το περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Στα και είναι Νομίζω και... πως ναι και αυτό γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς, mm -hmm. αλλά και για λόγους όπως ανέλυσα προηγουμένως, για λόγους πρόληψης κοινωνικών αντιδράσεων. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πώ εκτιμάτε όμω το γεγονό ότι ο κύριο Χρυσοχοίδη φαίνεται να χαίρει υψηλή δημοτικότητα στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση βάσει δημοσκοπήσεων Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και οι δημοσκοπήσεις επί πολλά χρόνια τώρα αλλά και το τελευταίο διάστημα δεν ενημερώνουν την κοινή γνώμη επιδιώκουν να τη διαμορφώσουν και να τη χειραγωγήσουν. Να πάμε στο προσφυγικό. Χθε είχαμε μία έκπληξη, μία κίνηση ευνηδιαστική Ευνηδίασε. από την κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην επίταξη χώρων. Και είχαμε και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, έκτακτα δημοτικά συμβούλια, είναι όλοι στο πόδι. Πώ το βλέπετε αυτό το πράγμα, να εξελίσσεται, Διότι οι τοπικέ κοινωνίε στα νησιά λένε δεν θέλουμε κλειστού χώρου. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε άλλου. Δεν θέλουμε να υπάρχει κανεί. Είπατε ότι πρόκειται για έκπληξη. Ε, θα έλεγα ότι πλέον η, η αλοπρόσαλη πολιτική τη κυβέρνηση στον τομέα και στον τομέα του μεταναστευτικού ε, δεν προκαλεί πλέον απορίε και, και έκπληξη. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε καταργώντας το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Mm -hmm. Μας είπαν επανειλημμένα ότι θα προωθήσουν την αποσυμφόρηση των νησιών. Μεταφέροντας πρόσφυγες μετανάστες στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα. Mm. Αυτό δεν γίνεται. Ίσα ίσα που η αποσυμφόρηση με αυτά τα οποία εξήγηλαν, γιατί... Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι αυτά θα εφαρμοστούν. Εξάλλου, η δημιουργία αυτών των λεγόμενων κλειστών κέντρων θα απαιτήσει χρόνο και στο μεταξύ οι ροέ συνεχίζονται. Τώρα δεν θα ανοίξει ο καιρός, υποθέτω, εκτιμώ ότι θα αυξηθούν κιόλα. Και το, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. τι βέβαια δεν, ναι, και... δεν είναι ευθύνη. Και τα... Σε... Δεν είναι θέμα ευθύνης, είναι, Αλλά... είναι θέμα, μάλιστα είναι τη... θέμα πραγματικότητας. Τι Όταν δίνει. δεν διαβάζεις την πραγματικότητα και παίρνεις αποφάσεις οι οποίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους, mm. δεν είσαι καν προετοιμασμένος, τότε τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα και φυσικά οι εξαγγελίες κατά διαστήματα πολιτικών, οι οποίες πολιτικές δεν εφαρμόζονται λένε ότι αυτά τα κλειστά, που δεν θα είναι ακριβώ κλειστά όπω λένε, γιατί μέσα στη μέρα θα μπορούν να βγαίνουν. Δεν είναι σαφέ περί τίνο πρόκειται. Ε, μιλάνε για κλειστά, θα μιλάνε είναι, για ελεγχόμενα. Όμω Επομένως... έτοιμα το καλοκαίρι. Δηλαδή μέχρι. Τι είπατε? Έτοιμα το καλοκαίρι. Κάπου εκεί το προσδιορίζουν χρονικά. Ναι, αυτό θα το δούμε. Σα είπα ότι ο χρονικό ορίζοντα είναι ακόμα ασαφή. Γιατί πολλέ φορέ προγραμματίζουν ή προγραμματίζουμε, αν θέλετε. και βέβαια ο χρόνος δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμμαχος στις πολιτικές που θέλουμε να ακολουθήσουμε. <χω> Πάντω είναι γεγονός ότι αυτή η αλλοπρόσαλη πολιτική έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τα νησιά να είναι υπερπλήρη από κόσμο, πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τις τοπικές κοινωνίες <χω> και η κυβέρνηση να ευνηδιάζει με αποφάσεις ε, και για τις οποίες δεν έχουν καν ενημερωθεί η, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στις περιοχές αυτές όπως φαίνεται από όσα δηλώνουν οι, οι τοπικοί άρχοντες εκεί. Και μην σωστή 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 ξεχνάμε ότι αυτοί, για να μην τα ρίξουμε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι περιφερειάρχες και δήμαρχοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί υπό τη Νέα Δημοκρατία υπό τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ένα αυτό και δεύτερον, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ότι δυστυχώς προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία έπαιξε το χαρτί του μεταναστευτικού για να μπορέσει να αποσπάσει και πράγματι απέσπασε χιλιάδες ψήφους εξαγγέλοντας και υποσχόμενοι πράγματα τα οποία δεν είχε ούτε καν προγραμματίσει. Συνεπώς η αποτυχία της είναι και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχει εγκλωβιστεί και σε μία προεκλογική ρητορική η οποία ενισχύεται και από ακρές φωνές. Είναι γνωστό ότι και, ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης και κυβερνητικοί βουλευτές ε, έχουν ενστερνιστεί αυτή την ακραία λογική, η οποία οδηγεί ε, σε φαινόμενα τα οποία θα έλεγα ότι δεν ενστερνίζονται οι τοπικές κοινωνίες εν συνόλο, αλλά πάντως καλλιεργούνται και επομένως οδηγούν σε αυτή την, την αντίδραση που υπάρχει. Αλλά η αντίδραση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αλλοπρόσαλη πολιτική της κυβέρνησης, στις υποσχέσεις που είχε δώσει προεκλογικά, ακόμα και μετεκλογικά, ακόμα και σήμερα, και βέβαια σε αυτό που ελέγχει από κάποιον εκπρόσωπο της, αν θυμάμαι καλά, της περιφέρειας, ε, Βορείου Αιγαίου, ότι δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι οι ροέ, όπω είπατε και είναι μια πραγματικότητα ότι αυξάνονται, ποια είναι τα βήματα που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση που δεν έκανε. Καταρχά, να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση. Αυτό είναι το ένα. Πράγμα που δεν γίνεται και δεν θα γίνει δημιουργώντα τέτοιου είδου δομέ στα νησιά, ίσα ίσα που θα επιδεινώσει την κατάσταση στι περιοχέ αυτέ. Και κυρίω να πιέσει την Ευρώπη. Υπάρχουν τρόποι. Όχι, βέβαια, όταν είσαι δεδομένο, ε, όπως όπω εμφανίζεται η σημερινή κυβέρνηση, να πιέσει την Ευρώπη ώστε να ακολουθήσει μια πολιτική ε, αλληλεγγύης και ανατροπής των σημερινών κανόνων που ισχύουν εκεί για το μεταναστευτικό και προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να, έχουν, να έχουμε κλειστά σύνορα, οι ευρωπαϊκές χώρες να κοφεύουν και το πρόβλημα να το αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ε, βλέπουμε ότι πλέον τόσο ο κύριος Κουμουτσάκος όσο και ο κύριος Μηταράκης σαν να, λίγο, να κάνουμε μια αναδίπλωση ,τι αφορά το πλωτό φράχτη δηλαδή λένε δηλαδή, ότι θα το δοκιμάσουμε αλλά τελικά μπορεί να το εγκαταλείψουμε Αυτό δηλαδή. που είπα προηγουμένως ισχύει δηλαδή υπάρχει μια αλλοπρόσαλη πολιτική και όπως καταλαβαίνετε όλοι με την κοινή λογική ε, τέτοιου είδους μέτρα mm -hmm. δεν πρόκειται να αποτρέψουν είναι και μέτρα εντελώ ε, αναποτελεσματικά και δεν μπορούν να αποτρέψουν ε, ροέ, όπω λένε. Ε, η Ελλάδα είναι χώρα πρώτη υποδοχή μεταναστών. Ε, οι αιτίε είναι βαθύτερε, το ξέρουμε. Ε, σε αυτό έχουν συμβάλει και ευρωπαϊκέ χώρε, μην το ξεχνάμε. Συνεπώ, εάν δεν αντιμετωπιστεί η αιτία ε, αυτών των ροών, ε, τότε δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Δυστυχώ, δημιουργούνται και άλλε. Δηλαδή, Συνεχώ. Ενώ... Ναι, έτσι, όπω είναι η κατάσταση. Με τι παρεμβάσει που γίνονται από πλευρά και μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Και ανεξάρτητα από αυτό, θα έλεγα ότι και επιμένω σε αυτό και το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά, χρειάζεται πίεση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. και νομίζω ότι έχουμε δυνατότητε να το κάνουμε, ε, ώστε η αλληλεγγύη. Να μην παραμένει όπως σήμερα μια κενή λέξη, αλλά να γίνει και πράξη. Mm -hmm. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε να δούμε τα όσα έγιναν χθε στην Προκαταρκτική Επιτροπή και τα όσα είπε η κυρία Τσατάνη η δεύτερη μέρα. Η κυρία βέρα. Τσατάνη επανέλαβε τα όσα είχε πει και την προηγούμενη φορά και για τις παρεμβάσεις του κύριου Παπαγγελόπου. Λέει ότι έχει και, μπορεί να προσκομίσει και λογαριασμούς κινητής Τηλεφωνίας. Και εκτό από την κυρία Τσατάνη, χθε ήταν και μια επιστολή που έστειλε η κυρία Τουλουπάκη mm -hmm. προ τον πρόεδρο τη Επιτροπής και χαρακτηρίζει το αίτημα των βουλευτών του Κινήματο Αλλαγή να έρθει να καταθέσει όχι ω μάρτυρας αλλά ω ύποπτη, ω ευθεία παρέμβαση στη δικαστική έρευνα. Α δούμε το ρεπορτάζ τη Άννα Σιμινάκη, σε επιμέλεια δική μου. <laughs> Στα όσα έχει δηλώσει για παρεμβάσει του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, επέμεινε ολοκληρώνοντα την κατάθεσή τη στην Επιτροπή Προκαταρκτική Εξέταση τη Βουλή η πρώην εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη. Σύμφωνα με πληροφορίε, η κυρία Τσατάνη ανέφερε ότι ο κ. Παπαγγελόπουλο περίμενε ότι η ίδια θα ενδώσει στον βρώμικο πόλεμο, αλλά αυτό δεν συνέβη. Παράλληλα, η Μάρτη, απαντώντα σε ερωτήσει, φέρεται να είπε ότι θα προσκομίσει την Επιτροπή Αντίγραφο από εταιρεία κινητή τηλεφωνία που αποδεικνύει τι κλήσει του κ. Παπαγγελόπουλου προ το κινητό τη. Η κυρία Τσατάνη επέμεινε ότι παρανόμω τη αφαιρέθηκε η δικογραφία Βγενόπουλου και πρόσθεσε ότι ίσω ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη τη θεωρούσε διαβλητό άτομο, ωστόσο η ίδια δεν ενέδωσε στο βρώμικο πόλεμο που δέχτηκε. Η πρώην εισαγγελέα αφετών επανέλαβε ότι ενώ ήταν στόχο, τη αφαιρέθηκε η αστυνομική φύλαξη και υπήρξε αμέλεια ω προ την ασφάλειά τη, ενώ για την επίθεση εναντίον τη δήλωσε ότι θα μπορούσε να κάνει αναγνώριση προσώπων που την παρακολουθούσαν, αλλά δεν τη έδειξαν καμία φωτογραφία υπόπτων. Απαντώντα σε ερωτήσει, η κυρία Τσατάνη φέρεται να είπε ότι η εισαγγελέα του Αριού Πάγου, η κυρία Κοντζαμάνη, όταν μίλησε για εξοδικαστικέ παρεμβάσει, αναφερόταν επίση τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Συνεχίζοντα και όσον αφορά στην επιθραχική τη δίωξη, η κυρία Τσατάνη ανέφερε ότι στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωση άλλαξαν κάποια διάταξη προκειμένου να τη ασκήσει δίωξη η τότε πρόεδρο του Αριού Πάγου, Βασιλική Θάνου. Σύμφωνα με την μάρτυρα, τον Νοέμβριο του 2015 υπήρξε καταγγελία του δημοσιογράφου Βαξεβάνη ει βάρο και αρχιοθετήθηκε ένα μήνα μετά. Στι 23 Δεκεμβρίου του 2015, βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουν ερώτηση για την κυρία Τσατάνη προ τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη του απαντά ότι κατά τον πειθαρχικό έλεγχο δεν προέκυψε ευθύνη τη κυρία Τσατάνη. Με τη δημοσίευση τη αλλαγή του νόμου στο ΦΕΚ, η κυρία Θάνου ασκεί πειθαρχική δίωξη στην κυρία Τσατάνη. Η κυρία Τσατάνη φέρεται να έκανε λόγο για αφόρητη πίεση προκειμένου να ασκηθούν διώξει για την υπόθεση Βγενόπουλου με την οποία είχε αιμονή ο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαγγελόπουλο χαρακτηρίζει ψεύδι όσα κατέθεσε η κυρία Τσατάνη και διερωτάται πώ και με ποιο κίνητρο μέσα σε 72 ώρε μελέτησε τι χιλιάδε σελίδε τη δικογραφία του σκανδάλου Βιανόπουλου. Εν τω μεταξύ, με επιστολή τη προ τον πρόεδρο τη Επιτροπή Προκατακτική Εξέταση τη Βουλή, η εισαγγελέα κατά τη διαφθορά Ελένη του Λουπάκη, εκφράζει την έκπλεξή τη για την πρόταση βουλευτών του κινήματο αλλαγή να κληθεί η ίδια στην Επιτροπή ω ύποπτη και όχι ω μάρτη. Η κυρία Λουπάκη, αναφέρει ότι είναι φανερό Πω το αίτημα και οι σχετικέ διαρροέ προ τον τύπο, τη στιγμή που διενεργεί τη βάρο τη προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση Νοβάρτη από του αντισαγγελεί του Αριουπάγου, παραβιάζει κατάφορα το τεκμήριο τη αθωότητά τη, ενώ συνιστούν και ευθεία παρέμβαση στην δικαστική έρευνα. Η κυρία Τουλουπάκη ζητεί από τον πρόεδρο τη Επιτροπή να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανονισμό τη Βουλή, που προβλέπει παραπομπή στην Επιτροπή Κοινοβουλευτική Διοντολογία και Επιθαρχικά Μέτρα. Σήμερα η Επιτροπή θα ασχοληθεί με διαδικαστικά θέματα και τη σειρά κατάθεση μαρτύρων. Ενώ ο βουλευτή του κινήματο Αλλαγή, Βασίλη Χεγκέρογλου, δήλωσε ότι θα καταθέσει έτοιμα στον Υπουργό Δικαιοσύνη να σταλούν στην Επιτροπή όλε οι ανώνυμε καταγγελίε που έχουν φτάσει στο Υπουργείο για θέματα διαφθορά. Συνεχίζουμε την συζήτησή μα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παπαϊλιού. Και επειδή, κ. Παπαϊλιού, είστε και νομικό. Ε... Βλέπουμε τέταρτο εισαγγελέα κατά του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Όλη αυτή η εικόνα, αφενό για να μην μπούμε επί τη ουσία τη υπόθεση, αλλά όλη αυτή η εικόνα, πώ σα φαίνεται τώρα για την δικαιοσύνη, ε, Καταρχά, ε, ό,τι βλέπουμε, το βλέπουμε από διαρροέ. Ε, αυτό είναι το ένα. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτέ οι διαρροέ, γιατί όπω ξέρετε, η, η Επιτροπή συνέρχεται και κλεισμένων των θυρών. Συνεπώ, οι διαρροέ αυτέ γίνονται από όποιου γίνονται ε, και δεν θα έπρεπε βέβαια να γίνονται ε, μέσα από τη δική τους οπτική του καθενό που τι διαρρέει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη, στο, στον ελληνικό λαό. Ε, μία εικόνα η οποία είναι θα έλεγα ε, διαφορετική από το κέντρο του προβλήματος. Το κέντρο του προβλήματος πιο είναι το μεγάλο σκάνδαλο της νοβάρτης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η, η κυβερνόσα παράταξη μπόρεσε με, την, ε, με διάφορες μεθοδεύσεις να μετατοπίσει το πρόβλημα σε κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, πέραν του ότι η εικόνα η οποία διαμορφώνεται σήμερα, με τις διαρροές μέσα από την οπτική του καθενός από αυτούς που διαραίουν, να μην τιμά την ελληνική δικαιοσύνη. Ωστόσο στο μεγάλο σκάνδαλο που είπατε ότι είναι το, το θέμα της Σινοβάρτης δεν είδαμε για κάτι, κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα επί μερών ΣΥΡΙΖΑ σύριζα αποτέλεσμα, το θεαματικό Το θεαματικό αποτέλεσμα δούμε. θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ε, ένας εκ των εμπλεκομένων αυτή τη στιγμή ε, να βρίσκεται στο στάδιο της ε, ανάκρισης ε, και ακόμα για δύο να μην έχει τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Αυτό σημαίνει ότι για πολιτικά πρόσωπα υπάρχουν ευθύνε πέραν δεν, των πολιτικών. Δεν είναι, δεν είναι μόνο τα πολιτικά, είναι και οι γιατροί που δεν είδαμε, δεν ακούσαμε τίποτα. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης όπως ξέρετε. Δεν, οι διαδικασίε δυστυχώ είναι χρονοβόρε, Είναι χρονοβόρες και από εκεί και πέρα ε, θα πρέπει να δούμε πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, προτάσει τέτοιου είδους υποθέσεις, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις που πράγματι υπάρχουν. Και ξέρουμε ότι σε άλλα κράτη ε, είναι γεγονός ότι επι, επιταχύνονται οι διαδικασίες για τέτοιου είδους υποθέσεις, γιατί πρέπει να έχουμε καθαρό πεδίο. Πράγμα που δεν γίνεται εδώ. Πάντως, yeah. αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το πρόβλημα <laughs> έχει μετατοπιστεί αλλού, ε, ενώ το μείζον ζήτημα... Είναι αυτό το τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο εξελίχθηκε σε διάρκεια αρκετών χρόνων επί κυβερνήσεων των δύο παλαιών πόλων της πολιτικής ζωής, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί και είναι ανοιχτό και για πολιτικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται, τα οποία έχουν εμπλακεί. Και κάτι τελευταίο, ότι η εμφάνιση πολιτικών προσώπων να υποβάλουν μηνύσεις σε δικαστικούς, σε εισαγγελικούς λειτουργούς, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα εσωκομματικά. Τελικά την Κυριακ... το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο εκτιμάται ότι θα έχουμε μια νέα ονομασία του κόμματο τη Αξιωματική Αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ, συν κάτι άλλο. Θα πάτε στη βάση του κόμματο, θα υπάρξουν και άλλε προτάσει. Και γιατί πρέπει να υπάρξει αλλαγή του ονόματο, Θα είναι μια ημερομηνία ορόσημο η αλλαγή ονόματο, ότι γίνεται μια περαιτέρω διεύρυνση. Το όνομα έχει συμβολικό χαρακτήρα, όπω ξέρετε. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει βάση των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί μετά τις εκλογές και κυρίως της ανάγκης να ανατραπεί η σημερινή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να διαμορφώσει ένα ισχυρό μέτωπο Ρευμάτων, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης προσώπων, κινήσεων και τα λοιπά ώστε αυτό το μέτωπο να μπορέσει στις επόμενες εκλογές mm -hmm. να αποκτήσει πλειοψηφία. Νομίζω ότι η απλή αναλογική θα διευκολύνει αυτή την ε, νίκη έτσι εγώ προσδοκώ βάσιμα των προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές και επομένως θα ανατραπεί ε, αυτή η... η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Ε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν ισχυρά ρεύματα στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστερά, των προοδευτικών δυνάμεων που θα συμπλεύσουν mm -hmm. με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτω ώστε το μέτωπο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Παπελίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Μαλή. για την παρουσία σας. Κι εγώ, εγώ, εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και για όσα μα είπατε. Και να πάμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο χθε. τις επίκαιρε ερωτήσει που συζητήθηκαν, ε, μια και, επίκαιρη. Για και την... είχαμε και τη, για τη νέα σύμβαση ελληνική κυβέρνηση με την uh, UNICEF να δούμε το ρεπορτάζ τη Ανι για τη νέα σύμβαση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και UNICEF ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του να ενημερωθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, ετούμενος την αναθεώρηση της κυβερνητικής τάσης και την επανίδρυση αξιοπρεπούς σχέσεις με τη UNICEF, όπως είπε, στο θέμα οργάνωσης ενός θεσμικού διεθνούς κελύφου γύρω από τις δράσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά με τη συνέργεια και τη Εθνικής Επιτροπής. Ο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αναφέρθηκε στο ειδικό ενδιαφέρον και του Πρωθυπουργού για το θέμα, στι οικονομικέ διευκολύνσει που παρέχονται στο νέο γραφείο τη UNICEF, δεδομένου ότι το προηγούμενο έκλεισε υπό το βάρος σκανδάλων. Και πρόσθεσε ο κ. Βαρβητσιώτη. Είναι σαφέ ότι και με τη UNICEF ή με τον Ερυθρό Σταυρό, ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί και μα ταλανίζει. Δεν μπορεί να έχουμε κακοφορμισμένες σχέσεις από το παρελθόν, οι οποίες βαρύνονται με πολλά θέματα, τα οποία δεν είναι της παρούσης, και ότι πρέπει να βρούμε μια άκρη. Ε, θα σας πω όμως ότι ακριβώς λόγω του ότι και ο Πρωθυπουργό στην πρόσφατη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Έθνη, πέρυσι το Σεπτέμβριο, συναντήθηκε στη UNICEF και είχε ανταλλαγή απόψεων με τους επιτελείς της UNICEF. Νομίζω ότι μπορούμε και λόγω του αντικειμένου και λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος που έχει η χώρα με τα συνόδευτα ανήλικα των προσφύγων και μεταναστών ενδεχομένως θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση. Μαζί μα έχουμε τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον ομό Πέλλα, τον κύριο Διονίση Ταμενίτη. Καλημέρα σε εσά και στου συνεργάτε σα. Καλημέρα. Και Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, από το μεταναστευτικό και από τον εφημιδιασμό, θα λέγαμε, τη κυβέρνηση με, με την επίταξη χώρων και τι αντιδράσει που έχει προκαλέσει. <ΣΣ2> ναι, ε, η κυβέρνηση προχώρησε στην επίταξη ακινήτων και εκτάσεων γη σε τρία νησιά για να μπορέσει έτσι να δημιουργήσει αυτά τα, τα κλειστά τα κέντρα. Το σημαντικό είναι ότι αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν προβλήματα ασφάλειας αλλά και υγιεινής. Ε, πράγματι, αυτό δημιουργεί αντιδράσει στην τοπική κοινωνία. Αλλά πιστεύω ότι όταν αυτό ολοκληρωθεί και φανούν τα αποτελέσματά του, θα κατανοήσουν όλοι ότι είναι ένα, μια, μια λύση για ένα τεράστιο πρόβλημα που, που κληρονόμησε η κυβέρνηση του κυριακού Μητσοτάκη. Είναι βέβαιο ότι αυτή η πολιτική στο μεταναστευτικό αλλάζει. Ε, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διόγκωσε το πρόβλημα και μας το παρέδωσε σε εμά. Η πολιτική καινούργια έχει να κάνει ε, με τέσσερις άξονες, όπου αφορά ε, την αλλαγή τη χορήγηση ασύλου, την ίδρυση κλειστών ε, κέντρων, τη διαδικασία ε, επιστροφών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τη φύλαξη των συνόρων. Αυτά είναι τέσσερις άξονες που όταν αυτά ολοκληρωθούν, ελπίζουμε να δούμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτά τα κλειστά κέντρα ε, θα φιλοξενήσουν ε, ε, πρόσφυγες μετανάστες οι οποίοι θα έρθουν εντός το 2020 θα φιλοξενήσουν αυτούς που είναι να επιστρέψουν πίσω καθώς και αυτούς που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Ο αριθμός τους θα είναι στο 50% αυτών που βρίσκονται σήμερα στι άλλε δομέ και οι άλλε δομέ θα κλείσουν. Επομένω, επιχειρείται και με αυτόν τον τρόπο η αποσυμφόρηση των περιοχών αυτών που ταλαιπωρήθηκαν τόσο καιρό με ένα τεράστιο πρόβλημα και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί απαιτούν και πρέπει να του δείξουμε την κατάλληλη μέρημνα και αντιμετώπιση. Στην αποσυμφόρηση όμω δεν θα βοηθούσε η μεταφορά στην ενδοχώρα που το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Υπήρξαν αντιδράσει στην ενδοχώρα, υπήρξαν αντιδράσει και στην περιοχή σα, αν θυμάμαι καλά. Κατελήφθη λίγο ε, το ναι, σχέδιο ναι, αυτό. Τι ναι. ε, ε, ναι. θα γίνει με αυτό. Μα ήδη με τη, με τη λογική ότι τα κέντρα αυτά κλειστού θα έχουν το 50% του αριθμού που σήμερα υπάρχει, εκ των πραγμάτων, σημαίνει μεταφορά ε, ε, των ανθρώπων αυτών ε, στην υπηρετική Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει κάποια Κοιτάξτε, έργα. Προφανώς, προφανώς, έχουν ξεκινήσει παντού. Το σημαντικό όμω είναι ότι έχει αλλάξει η διαδικασία του ασύλου, mm -hmm. επιτυχα, επι, επιταχύνονται οι διαδικασίες ώστε να, 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 να καταλάβουμε ποιο πραγματικά χρήζει τη προστασία και ποιο δεν χρήζει. Είναι. Και το σημαντικό είναι ότι έχουν αρχίσει ήδη επιστροφές. επιστροφέ. Μέσα στο 2019 είχαμε μόνο 300. 50 περίπου επιστροφές, ενώ τον Ιανουάριο είχαμε 85 με 7 αποστολές και ο στόχος είναι 200 επιστροφές την εβδομάδα εντός τριμήνου. Αυτό είναι, έχει δύο έτσι κατευθύνσεις, δύο μηνύματα στέλνει. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι δίνει ένα μήνυμα εκτός Ελλάδος ότι η χώρα αυτή έχει αλλάξει πολιτική. Από την πολιτική, ανοίξαμε και σα περιμένουμε και ελάτε όλοι, δικαιούστε άσυλο και παίρνετε τι πρόνοιε που πρέπει να πάρετε, έχει πάμε σε μια λογική ότι πράγματι θα δίνουμε μόνο σε αυτού που χρειάζονται προστασία. Επομένω, αυτό το μήνυμα θα πάει παντού και όπω συνέβαινε πριν το 2015, δεν θα αποτελεί η Ελλάδα ένα διάδρομο εισόδου στην Ευρώπη. Αν θυμάστε, πριν το 2015 υπήρχαν άλλε διαδρομέ και ξαφνικά και άλλαξε, και ναι, άλλαξε η πολιτική τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι πάρα πολύ επέλεξαν τον διάδρομο αυτών Τουρκίας-Νησιών και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, ταυτόχρονα με αυτό γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στην Ευρώπη ώστε το πρόγραμμα αυτό να διεθνοποιηθεί και να μπορέσουν να καταλάβουν οι Ευρώπη ότι χρειάζεται η χώρα μας αλληλεγγύη και να δημιουργηθεί μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των μεταναστών. Παράτυπων ή και προσφύγων. Mm -hmm. Και νομίζω ότι αυτά έχουν αρχίσει σιγά σιγά και μπαίνουν σε μία σειρά. Γι' αυτό και εμεί ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια εντελώ διαφορετική κατάσταση. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία του ασύλου ώστε να ξεχωρίσουν ποιοι χρειάζονται και ποιοι δεν χρειάζονται και πρέπει να οργανωθούν άμεσα οι επιστροφέ που ήδη αυτό mm -hmm. γίνεται. Και το τρίτο στοιχείο είναι ε, αυτό με τα κέντρα. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια τοπική κοινωνία είναι ότι αυτή η ελευθερία κίνηση όλων αυτών των ανθρώπων χωρί πραγματικά να υπάρχει ένα έλεγχο. Ενώ στα κλειστά κέντρα θα μπορεί κάποιο ελεγχόμενα την ημέρα να βγει από αυτό, αλλά το βράδυ θα διανυκτερεύει σε αυτό. Αν παραβεί του κανόνε, είτε μέσα είτε εκτό, πηγαίνει στη διαδικασία επιστροφή. Το θέμα, κύριε Σταμελέτη, είναι ότι οι τοπικέ κοινωνίε δεν πείθονται, γιατί βλέπουμε ότι αντιδρούν. Ναι, πράγματι δεν τι θα... πείθονται, πώς, γιατί πώς μέχρι σήμερα βλέπανε μόνο λόγια. Ενώ mm. προχωράμε τώρα από τα λόγια στην πράξη. Εμεί δεν είχαμε υποσχεθεί ότι τα προεκλογικά και τώρα ότι με διαμαγεία θα λύσουμε το πρόβλημα. Είπαμε ότι θα αλλάξουμε εντελώ διαφορετική πολιτική. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν είναι μόνο τη Ελλάδα, αλλά είναι συνολικά τη Ευρώπη. Και εμεί κάνουμε βήματα για να προστατεύσουμε τη χώρα μα και του κατοίκου των περιοχών αυτών που έχουν πολύ μεγάλη επιβάλληση. Και προφανώ. Και παίρνουμε και μέτρα για να μπορέσουμε να του ανακουφίσουμε. Μήπω καθυστερήσατε να βρείτε αυτά τα βήματα, Γιατί είπατε κι εσεί ότι άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν τα πράγματα σε τάξη. Κοιτάξτε, κάποιοι κάνουν μια κριτική ότι άργησε στο θέμα του μεταναστευτικού να βρει το βηματισμό τη. Όπω σα είπα, οι τέσσερι στόχοι που βάλαμε εμεί έπρεπε να αποκτήσουν περιεχόμενο. Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να στείλουμε το μήνυμα ότι εμεί από εδώ και πέρα θα διαχωρίζουμε του πρόσφυγε μετανάστες, σε αυτούς που πραγματικά χρήζουν προστασίες και σε αυτούς που όχι. Περάσαμε ένα καινούριο νόμο για το άσυλο. Mm -hmm. Αυτές οι επιτροπές ασύλου θέλουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να στελεχωθούν. Γίνανε διαγωνισμοί για τις προσλήψεις όλων αυτών που θα στελεχώσουν τις επιτροπέ ασύλου και ήδη ξεκίνησαν οι επιστροφέ. Προφανώ πάντοτε υπάρχει και το καλύτερο. Το ζήτημα είναι τι μήνυμα στέλνει και ποιε είναι οι κεντρικέ σου αποφάσει. Και αυτή η κυβέρνηση, κυρία Κομιζωτάκη, θα κρυθεί από το αποτέλεσμα. Το οποίο εγώ πιστεύω ότι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και θα φανεί μια εντελώ διαφορετική εικόνα στην πολιτική από αυτή που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από αυτή που έχει η κυβέρνηση του κυρία Μάλιστα. τώρα λένε ότι μπορεί να μην έρθουν γίνει στη... μια συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, που θα έρχονταν από τα νησιά του. που, που δέχονται τι ροέ. Και τώρα απειλούν οι Δήμαρχοι ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτή. Εντάξει, εμεί κάναμε ένα πολύ μεγάλο διάλογο με την τοπική κοινωνία. Κάναμε διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση, με, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όμω η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσει. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Και νομίζω ότι αυτά τα μέτρα και τα επαναλαμβάνω είναι εξαιρετικά θετική κατεύθυνση και θα έχουν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κλειστά κέντρα, τα οποία δεν θα μπορεί κανείς ανεξέλεκτα να κυκλοφορεί στην περιοχή. Ναι. Και επίσης είναι σημαντικό ότι αποφασίστηκε και γίνεται πράξη αυτή η επιστροφή. Πράγμα που ζητούσαν όλοι οι Έλληνε πολίτε αυτό το χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Να φύγουμε λίγο από το μεταναστευτικό και πρώτο περάσουμε και σε άλλα θέματα. Επειδή είστε και πολιτικό μηχανικό, να πάμε στην. κάποτε ήταν η ατμομηχανή η οικοδομή. Έχει να θερμανθεί. Τα τελευταία χρόνια ήταν στον πάγο. Ε, Υπάρχουν κάποια μέτρα και με το ΦΠΑ έχει να θερμανθεί η οικοδομή. Πώ το βλέπετε. Ε, έχουν ήδη η κυβέρνηση έχει πάρει δύο σημαντικά μέτρα και άλλα που αφορά το θέμα τη οικοδομή, το θέμα του ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν να ξεμπλοκάρετε μεγάλη. Ε, Πολύ μεγάλος όγκος ε, ε, απούλητων διαμερισμάτων, αν είναι δόκιμος αυτός ο, η έκφραση, οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία πωλήσεων με πολύ καλύτερη τιμή. Έτσι λοιπόν το απόθεμα των διαμερισμάτων θα αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει. Το γεγονός ότι μπήκαμε σε φορολογικές ελαφρύσεις και για να μπορέσουν διαμερίσματα, κατοικίε mm -hmm. να μπορέσουν να έχουν ενεργειακή αναβάθμιση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αρχίζει και κινείται. Νομίζω ότι σε συνδυασμό θα με ήταν το γεγονός... μεγαλύτερε και για τι ανακαινήσει διαμερισμάτων, τα μεγαλύτερε οι ε, Έχουν δοθεί. Πάντοτε υπάρχει, όπω είπα και πριν, το καλύτερο. Ή ε, είναι ένα βήμα που δεν υπήρχε πριν. Όμω το σημαντικότερο στοιχείο για την οικοδομή, από τη δική μου εμπειρία, είναι ότι αν δεν ανοίξουν οι τράπεζε τη χορηγία τραπεζικών έτσι, στεγαστικών δανείων, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η οικοδομή όλα αυτά χρόνια που είχε ανθίσει, είχε βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό σε τραπεζικά δάνεια. Αυτό αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Ήδη με τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, με τη μείωση των επιτοκίων, το οποίο έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοδάκη του διατραπεζικού, αλλά και το, και το, και το, και το επιτόκιο που δανείζεται η χώρα μα από το εξωτερικό, οδηγούν σε καλύτερα και συμφερότερα δάνεια. Επομένω, είναι ένα πλαίσιο στο οποίο εγώ έχω μεγάλη αισιοδοξία ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει. Και στην τοπική μου κοινωνία, και στην Πέλα, στα Γιάννη Τσάσσε, στην και στην Ένδεσσα υπάρχει ανάγκη για νέες κατοικίες. Νομίζω ότι σιγά σιγά την επόμενη χρονιά, το 20, πολύ καλύτερα το 21, θα δούμε αυτό το κομμάτι να αρχίσει να αναπτύσσεται, γιατί είναι, ένα, είναι μια δραστηριότητα στο οποίο εμπλέκονται περίπου 70 με 80 διαφορετικά επαγγέλματα και πραγματικά την δεκαετία του 2000 με το 2010 αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε και μια άλλη έκπληξη χθε βεβαίως, πέρα από την επίταξη που αυτή ήταν, αγκαλιάστηκε τη μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά κάποιες εξετάσεις συγκεκριμένα για τους καρκινοπαθείς που ναι, πήγαν το στο 6%. Ναι, στο 6%. Είναι, 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 είναι μία προσπάθεια από αυτέ που παίρνει το Υπουργείο Υγεία και Κυβέρνηση, ώστε να μπορεί να είναι όχι πιο φιλική, να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο τη και να μπορέσει να δώσει σε ειδικέ κατηγορίε του πληθυσμού έτσι, την πρόνοια και τη βοήθεια για να μπορέσει να βελτιώσει το επίπεδο έτσι, την ποιότητα ζωή. Mm -hmm. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλε και ήδη έχουν ανακοινωθεί και αυτή η σύμβαση που ψηφίζουμε την επόμενη μέσα στη εβδομάδα για τη σύμβαση με τον Ιδρύμα Νιάρχο για τη χορηγία για την κατασκευή νέων μονάδων και τα λοιπά. Νοσοκομίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm -hmm. ε, και νομίζω ότι είναι ένα τομέα που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό πιο τη αναμόρφωση και τη ανάταξη τη νοσοκομιακή υγεία. Ήδη έχουν προχωρήσει η διαδικασία προσλήψεων νοσηλευτών και γιατρών και θα προχωρήσουν ακόμα και άλλε. Να σα ρωτήσω για την πρώτη κατοικία, να επιμείνω, που είστε και μηχανικό. Ε, τι θα κάνετε, και ήδη η Νέα Δημοκρατία ω κυβέρνηση την προηγούμενη φορά, εντό εσωτερικών, πλήρωσε τον Ένφια. Τον Ένφια ε, τώρα... το, το κληρονομήσαμε από την προηγούμενη ναι, αλλά... κυβέρνηση. Ναι, απλά... και μάλιστα είχαμε προχωρήσει και σε κάποιε μειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονό ότι κατάφερε η αντιπολίτευση να μα χρεώσει ένα μέτρο ε, το, το οποίο δεν ήταν δικό μας δημιούργημα, άσχετα αν έπρεπε αυτό να υπάρχει, γιατί υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο, όχι με τη μορφή την οποία εφαρμόστηκε. Έτσι. Ήδη εμεί προχωρήσαμε στη μείωση του έμφυα αρκετά, πολύ πιο γρήγορα από αυτό που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά και νομίζω ότι μέσα στο 2020 θα έχουμε και μια ακόμα μείωση σε αυτό. Κοιτάξτε, για το θέμα τη πρώτη κατοικία είναι βέβαιο ότι καλά. θα δημιουργηθεί, ήδη δόθηκε παράταση τέσσερι μήνε στο εφιστάμενο πλαίσιο και σε αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε να βρούμε έναν τρόπο ώστε όλοι αυτοί που, που πρέπει να έχουν την προστασία να την έχουν. Είτε αυτό μιλάει, μιλάμε για νόμο, είτε μιλάμε από ένα διαδικαστικό ένα μηχανισμό για να μπορέσει αυτό να προχωρήσει, είτε με μια ρύθμιση του δανείου του στη τράπεζα. Είναι βέβαιο όμω ότι πρέπει να αποκλείσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτού που είναι ε, επαγγελματίες επαγγελματίε ή επαγγελματίε ενώ κακοπληρωτέ. Ε, οι οποίοι επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο με την αδράνειά τους και με την προσπάθειά τους να ενταχτούν σε αυτό το, το, το δίκτυ προστασίας. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα, μετά, το, μετά το τέλος της συγκεκριμένη ημερομηνία, θα μπορέσει, θα υπάρξει διαδικασία με την οποία θα, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη θα προστατευτεί η πρώτη τους κατοικία. Και μια που λέμε για κατασκευέ, ε, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην ανακοίνωση που έκανε πριν από λοιπόν, λίγε ο κ. Μητσοτάκη ότι θα υπάρξει μια πλατφόρμα όπου το κάθε Υπουργείο θα ανακοινώνει τι ανάγκε που έχει και εκεί θα έρχεται ο ιδιωτικό τομέα ώστε να καταθέτει προσφορέ. Θα ήθελα να μου πείτε για αυτή την συνεργασία. Ενώ για τι κτηριακέ υποδομέ εννοείτε. Και για τι κτηριακέ υποδομέ. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να είναι και με τη χορήγηση κάτι για κάποιο πρόγραμμα, για κάτι άλλο. Ε, Πάντω αυτό ανακοινώθηκε. Θα υπάρχει μια πλατφόρμα ανάλογα με τι ανάγκε. Πώ έγινε τώρα με τον Νιάρχο. Ναι, ναι, ναι. Ε, Κοιτάξτε, ε, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διακυβέρνηση είναι ότι υπάρχει ένα κεντρικό συντονισμό. Σήμερα Μέχρι, μέχρι, σήμερα δεν μπορούσε να ξέρει ποιε είναι οι ανάγκε του κάθε Υπουργείου, του κάθε τομέα. Έτσι, και δεν υπήρχε ένα σχετικό συντονισμό. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και προχωρούμε στο συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών και των αναγκών, mm -hmm. ώστε αυτό να μπορεί να γίνει. Ήδη νομίζω ότι ένα τομέα, η Εργοσέ, έχει κάνει. Ένα, μια προκήρυξη που ζητάει mm -hmm. τις προτάσεις ιδιωτών σχετικά με πάρα πολλά θέματα που αφορούν την ίδια την εταιρεία. Ήδη υπάρχουν δύο προτάσεις, ενώ για κατασκευή έργων, αλλά οπωσδήποτε η τοπική κοινωνία, οι ιδιώτε ή η κοινωνία γενικότερα θα μπει στη διαδικασία διαβούλευση ώστε να μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Αυτό χρειάζεται για να λύσουμε και μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα και αυτό είναι και η διαφορά φιλοσοφία και νοοτροπία τη κυβέρνηση Μιζωτάκη από την προηγούμενη. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθο, σήμερα ο Υπουργό Εργασία κ. Βρούτση έχει μια ενημέρωση, σα έχει ενημέρωση σε βουλευτέ ναι, τη Δημοκρατία για το ασφαλιστικό. Ναι, έχουμε μια ενημέρωση καταρχήν του τομέα κοινωνικών υποθέσεων, αλλά γενικότερα τη Νέα Δημοκρατία, των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία που συμμετέχουν στον τομέα κοινωνικών υποθέσεων, όπου θα παρουσιαστεί το σχέδιο για το ασφαλιστικό. Επιτέλου. Επιτέλους μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Πραγματικά όσοι ασχολούνται και εργάζονται νιώθουν μια ανακούφιση για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου το οποίο είχε κάνει το απίθανο να συνδέσει τις ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα και επίσης ε, να, να τιμωρήσει αυτούς που εργάζονται περισσότερα χρόνια και αυτούς που δίνουν μεγαλύτερες εισφορές. Έτσι λοιπόν αυτό, ο νόμος όπως είχε ανακοινωθεί και το γνωρίζουν και οι πολίτες αλλά και εσείς ε, θα προχωρήσει σε κλάσεις. Δηλαδή θα έχουμε πέντε κατηγορίες εισφορών, θα, θα αποσυνδεθεί από το εισόδημα όπως θα αποσυνδεθεί και από την ηλικία. Οπότε ο κάθε ένας... Ε, Επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο, θα μπορεί να επιλέγει ποια κατηγορία θέλει και θα γνωρίζει και από τώρα το ύψο τη σύνταξή του. Το πιο σημαντικό είναι ότι ε, αυτοί που εργάζονται περισσότερο και αυτοί που θα επιλέξουν μεγαλύτερη κατηγορία θα έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωση από αυτό που έβλεπε που ο νόμο Κατρούγκαλο. Και το σημαντικό είναι ότι δίνεται δυνατότητα σε κάποιου. Οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν την εργασία του χωρί να περικόπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η σύνταξη που προβλέπει ο νόμο Κατρούγκαλου. Ευτυχώ το Συμβούλιο Επικρατεία έβγαλε αντισταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου γιατί ήταν ένα παράλογο και ένα άδικο νόμο που δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην επιχειρηματικότητα. Ε, η αύξηση του κατώτατου μισθού, που συζητάμε τώρα, όποιο θα ήταν το ποσοστό τη αύξηση, συνδεω... είχε συνδεθεί με την αύξηση των εισφορών. Δηλαδή θα έχει την αύξηση του κατώτου του μισθού και ταυτόχρονα θα έχει και αύξηση των εισφορών των αυταπασχολούμενων. Αυτό δημιουργούσε ένα μπλοκάρισμα στην ελεύθερη αγορά και περιόρισε πάρα πολύ την ελευθερία κίνηση του χρήματο. Λοιπόν, επομένω είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που πράγματι οι επαγγελματίε, οι αυταπασχολούμενοι, οι εργοδότε το περιμένουν. Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Σταϊκούρα ότι στο δεύτερο εξάμεινο προβλέπεται και μια μείωση των εργοδοτικών εισφορών, αυτό δείχνει ότι το, 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 το κόστο εργασία θα μειωθεί αρκετά, ώστε να δημιουργηθεί ο χώρο για να αυξηθεί η κατανάλωση, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέε και καλέ επενδύσει που θα φέρουν νέε και καλέ δουλειέ. Επειδή αναφερθήκατε στου συνταξιούχου που θα του δίνετε το δικαίωμα να εργάζονται και να μην του κόβεται το εισόδημα πλήρω. Αυτό το μέτρο πόσο βοηθάει σε μια αγορά εργασία που η ανεργία είναι ψηλά. Κοιτάξτε, για να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία mm -hmm. και για να μπορέσουμε να φέρουμε και τα νέα παιδιά που έχουν στο εξωτερικό, αλλά τουλάχιστον να αποτρέψουμε τη φυγή εξωτερικών νέων επιστημών και νέων ανθρώπων γενικότερα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έτσι μια, ε, ε, ένα πολύ καλό σχέδιο ε, αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες οι νέες εργασίες, νέε νέες δουλειές, θα φέρουν και νέες θέσεις εργασίας. Mm -hmm. Εκεί είναι το μυστικό και όχι ο περιορισμός των, εργα... των, ε, των ανθρώπων να εργάζονται. Mm -hmm. Είναι εντελώ διαφορετική η φιλοσοφία. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο οικονομικό, μια χώρα που να μπορεί να είναι ε, ε, θετική σε επενδύσει και να μπορεί ο επιχειρηματία να κερδίζει, mm -hmm. δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα τη ανεργία. Και αυτή είναι η βασική φιλοσοφία τη κυβέρνηση. Της σημερινής. Γι' αυτό και αυτό είχε ω αποτέλεσμα και η μείωση των φόρων, η μείωση των, του ένθια, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών που θα έρθει, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών. Για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ώστε η χώρα μα να είναι ένα τόπο επενδύσεων. Και αυτό έχει έκανε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, με σειρά επαφών που είχε και στην Αμερική, αλλά και τώρα ε, στα ΗΠΑ και στη Αραβία, όπου κάλεσε επιχειρηματίε να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μα. Αυτό είναι. Το μυστικό. Και αυτή είναι η λύση για να μπορέσουμε να έχουμε και καλέ δουλειέ και καλού μισθού. Όχι να περιορίσουμε την εργασία. Μάλιστα. Ε, Συνήθω οι βουλευτέ τη περιφέρεια κάθε Πέμπτη απόγευμα να πηγαίνετε στην περιφέρεια σα. Εσεί πηγαίνετε στην. Έδεσα στην Πέλα ε, αεροπορικό ή οδικό στι Εγώ πηγαίνω αεροπορικό, αλλά αεροπορικός. αυτό το έχουμε με την κυβέρνηση Μιζωτάκη και έχει γίνει Παρασκευή. Γιατί έχουμε νομοσχέδια και την Παρασκευή και την Πέμπτη. Εσεί πηγαίνετε αεροπορικό, αλλά πάμε να δούμε ένα θέμα οδική ασφάλεια. Κανένα <laughs> πρόβλημα. Για να το ρεπορτάζουμε. από τη Θεσσαλονίκη στα Γιανιτσέ στην Έδεσα κυκλοφορούμε <laughs> με αυτοκίνητο και πραγματικά η οδική ασφάλεια είναι το μείζον ζήτημα σήμερα. <laughs> να δούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γαβαλά για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια. Αυτή ακριβώ είναι και η στρατηγική Ευρώπη 2020 που έχει στόχο σε πρώτη φάση τη μείωση των θανάτων από τροχέα κατά 50% και ο καθηγητή στη διαχείριση και ασφάλεια τη κυκλοφορία στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακή υποδομή του Πολυτεχνείου Γιώργο Γιάννη, κατά την ενημέρωση τη Επιτροπή Οδική Ασφάλεια, περιέγραψε αυτό το όραμα 0. Η προσέγγιση του ασφαλού συστήματο και το όραμα 0 είναι η νέα πολιτική παγκοσμίω η οποία συνεχώ κερδίζει έδαφο. Ο κύριος Γιάννης σημείωσε ότι κοιτάμε λάθος το πρόβλημα αφού τα θύματα των τροχαίων είναι κυρίως οι ευάλωτοι χρήστε τη οδού. Δηλαδή το 54% είναι πεζήματος, συκλετιστές και δικυκλιστές. Ε, να πούμε πολύ χαρακτηριστικά, στο κέντρο της Αθήνας. Το 80% είναι πεζοί, μοτοσυκλετιστέ, ποδηλάτε. Ο καθηγητή του Πολυτεχνείου, αναφερόμενο στου 8 πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Οδική Ασφάλεια, επικεντρώθηκε στην ασφαλή συμπεριφορά. Η οποία είναι ο μεγαλύτερο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος παράγοντα και ο σημαντικότερο παράγοντα για τα ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο μόνο σε ένα συνολικότερο επίπεδο. Όσον αφορά τι πρακτικέ οδική ασφάλεια, ο κύριο Γιαννή περιέγραψε τι πέντε αιτίε δολοφόνου. Οι πέντε δολοφόνοι είναι η ταχύτητα, το αλκοόλ η απόσπαση της προσοχής, η ζώνη και το κράνος. Τέλος, ο κύριος Γιαννής αναφερόμενος στα όρια ταχύτητας υπεραμήθηκε της μείωσής τους. αυτό το οποίο αρχίζει και κερδίζει έδαφος παντού σε όλη την Ευρώπη είναι το, το όριο ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων την ώρα σε συνεχώς περισσότερες κεντρικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά τη χώρα μας να συμβάλλουν στην επίτευξη του κοινού στόχου μείωση των τροχαίων μέσω των εθνικών στρατηγικών τους για την οδική ασφάλεια ακόμη και με σκληρά μηνύματα. Συνεχίζουμε την κουβέντα με τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Διονύση Σταμενίτη. Και κύριε Σταμενίτη, έχουμε σε εξέλιξη τι εργασίε τη προκαταρκτική επιτροπή. Θα συνεδριάσει και σήμερα. Ε, πολλά ακούγονται εκεί και από του εισαγγελεί που καταθέσει. Ε, βλέπετε αλλαγή ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή και οι άνθρωποι και οι βουλευτέ που ασχολούνται με αυτό. Εγώ, ω βουλευτής που δεν συμμετέχω στην Πονακριτική, αλλά και ω πολίτης βλέπω ότι έχουμε αποκαλύψει ε, συνέχεια και οι οποίε είναι πολύ σοκαριστικέ. Βλέπουμε τελικά ότι υπήρχε ένα σύστημα ε, όπου δεν επιδίωξε την αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος της Νοβάρτης, ενώ της, το, το, το οικονομικό σκάνδαλο αυτό εδώ, αλλά επικεντρώθηκε μόνο στο να μπορέσει να τιμωρήσει και να ακυρώσει την πολιτική διαδρομή πολιτικών αντιπάλων του κύριου, Σύριζα, του κύριου Τσίμπρα, ο οποίος φυσικά προφανώς δεν άντεχε τη σύγκριση μαζί τους όσον αφορά την άσκηση Τη ε, πολιτική. Δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον κύριο Σαμαρά, με τους άλλους ε, ε, υπουργού που, ε, που, που, που επέλεξε να κατηγορήσει. Αυτό αποδεικνύει καθαρά, βγαίνουν εν ενεργεία και δικαστική λειτουργία και καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν πιέσεις ε, στο να μπορέσουν να ονοματίσουν ε, πράξεις και τα λοιπά πολιτικών που αυτές δεν ήταν πραγματικότητα. Ε, ε, και αυτό νομίζω ήταν συγκεκριμένο και αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε προεκλογικά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε ένα θέμα καθαρά οικονομικό δεν ασχολήθηκε με αυτό 4,5 χρόνια ασχολήθηκε μόνο πώ θα μπορέσει να ακυρώσει την πολιτική παρουσία των πολιτικών του αντιπάλων. Να θυμίσω ότι για το σκάνδαλο τη Νοβάρα και τη φαρμακευτική δαπάνη, οι κυβερνήσει από το 10 μέχρι το 15 μείωσαν στο 50% τη φαρμακευτική δαπάνη, δηλαδή αυτό πληρώνει το κράτο τη φαρμακευτική εταιρεία. Έτσι λοιπόν μείωσε το περιθώριο κέρδου των εταιρείων, άρα λοιπόν περιόρισε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα περίεργα που είχαν φαρμακευτικέ εταιρείε απέναντι σε γιατρού και διάφορα στελέχη όπω είναι το κατηγορητήριο. Η κυβέρνηση η Ιδρία, ΣΥΡΙΖΑ αύξησε από ό,τι διάβαζα στο ρεπορτάζ 50-500 εκατομμύρια αυτή τη δαπάνη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε και αποδεικνύεται στην πράξη ότι υπάρχει μια οργανωμένη έτσι, ένα σχέδιο που η δικαιοσύνη θα τα αντιμετωπίσει. Και αυτό είναι μεγάλη πληγή για το πολιτικό σύστημα, γιατί μπήκαμε σε διαδικασίε ε, πάρα πολύ περίεργες και άσχημε και αντιδημοκρατικές θα έλεγα, όπου ευτυχώ θα βρουν. Τη λύση του με την ολοκλήρωση τη διαδικασία που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να κάνει. Θα ήθελα να πάμε λίγο βόρεια, λίγο πιο πάνω από τα μέρη σα, στην Πτολεμαϊδα που εκεί το βασικό θέμα των κατοίκων είναι η απολιγνητοποίηση. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω αν υπάρχει μέρημνα για όλου αυτού του ανθρώπου. Υπάρχει που, και κόντρο τώρα. Που, που εργάζονται. Ναι, είδαμε και επεισόδια και αντιδράσει κατά διάρκεια τη επίσκεψη ναι. την προηγούμενη Σαββατοκύριακο του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη στην περιοχή. Κοιτάξτε, η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσουμε στην απολυγνωτοποίηση το 2028 είναι δεδομένη και ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό mm -hmm. στον ΟΗΕ. Είναι μια κίνηση η οποία βάζει την Ελλάδα στην πρωτιά έτσι, της πράσινης διαδικασίας σε όλη την Ευρώπη. Όμως θα πρέπει μερικά πράγματα να τα πούμε με το όνομά του, γιατί όσο δεν τα λέμε με το όνομά του, δημιουργούνται μύθοι και δημιουργείται μια πλασματική εικόνα στους πολίτες. Ε, πρώτον ε, 14 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη σταματήσει την παραγωγή ενέργεια από τον άνθρακα. Η Γερμανία που συνεχίζει και έχει ε, παραγωγή ενέργεια από τον άνθρακα, χρησιμοποιεί τον άνθρακα που έχει ένα οριακό κέρδο. Δεύτερον, η παραγωγή ε, ενέργεια σε εμά από τον λιγνίτη είναι προβληματική. Δημιουργεί 200 με 300 εκατομμύρια το χρόνο ε, ζημιά στη ΔΕΗ και αν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα. Που πήραμε το καλοκαίρι για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα τη ΔΕΗ, θυμίζω ότι εμεί παραδώσαμε τη ΔΕΗ με 90 εκατομμύρια κέρδο και την παραλάβουμε 900 εκατομμύρια ζημιά. Mm -hmm. ε, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε ούτε λιγνητικέ εργοστάσει, ούτε ΔΕΗ. Επίση, κατά τη διάρκεια τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο τώρα έχει μπει στη μάχη ενάντια στο λιγνιτή, άφησε τα μαγκάλια και ασχολείται με το κάρβουνο, ε, μειώθηκε η παραγωγή ενέργειας από τον Λιγνίτη στο 1 τρίτο. Από 30.000 γιγατοβατόρε πήγαμε στις 10.000. Ε, επομένως, είναι μια επιλογή. Προφανώς, μια περιοχή τόσα χρόνια, δίπλα από την Πέλα, ζούσε από την παραγωγή ενέργειας. Όμω, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να προτάσει. Τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή που τι βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Έχουμε μια τεράστια περίοδο ανοβρία στην περιοχή τη πέλα και τώρα είμαστε αναγκασμένοι στην καρδιά του χειμώνα, το Φεβρουάριο, να προχωρήσουμε στην λειτουργία του ΟΓΟΕΒ και το ΤΟΕΜ για την άρτευση των χωραφιών. Το θέμα τη υγεία από το θέμα του λιγνίτη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθε και θα προχωρήσει σε άλλα 12 περίπου μέτρα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Όλο αυτό το μεγάλο κενό που θα δημιουργηθεί εκ των πραγμάτων με την απολιγνητοποίηση τη περιοχή. Νομίζω θα δούμε μια εντελώ διαφορετική επιχειρηματική δραστηριότητα που θα καλύψει αυτό το κενό. Εμεί προχωρούμε με σχέδιο πάντοτε πιστή στο γεγονό ότι η χώρα μα θα πρέπει να μεταβεί από την εποχή του χθε στην εποχή του αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Και να σα ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σταμενίτη, για την παρουσία σα. Ευχαριστώ πολύ. Επισκόπηση. Και όπω είπα και την προηγούμενη φορά, είστε πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί πραγματικά ενημερώνετε σωστά και σοβαρά του Έλληνε πολίτε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν το κανάλι ε, τη Βουλή και την εκπομπή σα. Και αυτό το βιώνω εγώ στην Πέλα από τα σχόλια που κάνουν οι συμπολίτε μου για τι εμφανίσει που έχω κάνει εδώ. Είναι μια συλλογική δουλειά που γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή, η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Ραντεβού αύριο στι 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή σα μέρα.